Γεια σας παιδιά, τώρα κοντά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Σήμερα σκόπευα να κάνω λίγο κάτι το διαφορετικό, αλλά όπως βλέπετε δεν το κάνουμε, οπότε τι μας νοιάζει. Πάμε λοιπόν στα SBC να δούμε τι έγινε. Και εδώ που είμαστε στα SBC, βλέπουμε τον Μέσουτ Οζίλ και τον Μπραχίμ Ντίας που τους ξέρουμε ήδη. Τον Κάρλος Αλμπέρτο μπορεί να είναι καινούριος. Να είμαι ειλικρινής, μπορεί ο Καρλόιτο ο Αλμπέρτο να είναι όντως καινούριος. Δεν πολύ ξέρω, μπορεί. Τώρα, ο Πίρες δεν είναι καινούριος. Τα 81 και τα 82 player pick τα είδαμε και χτες. Το 90 plus Prime Icon Player Pick θα έλεγα πως είναι καινούριο, αλλά όπως είδαμε δεν είναι επειδή είναι swap EA. Θα μπορούσες να μην τρολάρεις με το να το πετάς φάτσα φόρα μόλις μπαίνω στο game σου, αλλά δεν θα παραπονεθώ. Okay. Πάμε να ψάξουμε κάτι. Λες και ψάχνουμε για θησαυρό. Ψάχνουμε το content EA, δηλαδή είναι λίγο τραγικό. Σε αυτή τη φάση για να βρούμε content από την EA, πέρα αυτού εδώ τη μαλακιούλα που ήταν όντως ακραίο content, πρέπει να φωνάξουμε Indiana Jones, bro. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να φωνάξεις Indiana Jones. Αλλά άντε, ας μην παραπονεθούμε τόσο. Μου ήρθε από το Foodbin το alert, δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε, ότι υπάρχουν νέα SBC. Οκ, είδα ποιο είναι το νέο SBC. Νέες κάρτες δεν υπάρχουν δυστυχώς, αλλά είδα ποιο είναι το νέο SBC της αγαπητής από όλους μας EA. Δεν πολύ ξέρω να μιλάω σήμερα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι. Το Dennis Bergkamp τον είχαμε δει ήδη. Αυτά είναι για να χαφτάρεις. Okay, απλά σου δίνει δωρεάν icon σε αυτή τη φάση. Μπρο, τι είναι αυτά, μπρο. Full icon ομάδα πλέον είναι δωρεάν. Πάρ' το έτσι, έτσι απλά την πεντάν. Δεν τη θέλουν πλέον, δεν τους θέλει πλέον τους icon EA. Πάμε τέλος πάντων εδώ. Κάρλος Αλμπέρτο είναι όντως το μόνο πράγμα που έχουμε καινούριο. Ένας παίκτης που όταν βγήκε είχε γίνει λίγο χαμός και είχα χαϊπαριστεί φουλ. Καπίτα αλλιώς, εκτός άμα κάνω λάθος, αυτός είναι ο Καπίτα. Ένας παίκτης που πραγματικά απίστευτα stat. 3-4 δεν είναι ότι καλύτερο έχουμε δει σε δεξιμπακ, αλλά είναι καλό. Έχει high medium, είναι αρκετά κακό από την πλευρά του defending. 5-11 επίσης κάπως κακό από την πλευρά του defending. Είναι και θύσου 44, οπότε όταν γεννήθηκε κυριολεκτικά υπήρχε ακόμα β' παγκόσμιος, νομίζω τουλάχιστον. Και μετά right back, right wing back και CB. Αυτό το πιο σημαντικό για τον Καπίτα, ό,τι ότι πας μπορεί να παίξει CB. Okay, μπορεί να παίξει CB με αυτά τα stat. Ποια stat? Αυτά τα τρελά stat. Επίσης έχει βραζιλιάνικα link. Τρελά link. Στην ομάδα μας, ας πούμε, έχετε δει τι γίνεται από Βραζιλία. Έχει πάρα πολύ καλό pace. Τέλειο pace άμα τον δεις ο CB. Καλό shooting. Πολύ καλό shooting αν τον δεις ο CB. Μέτριο passing. Καλό άμα το δεις από CB. Καλό dribbling. Πάρα πολύ καλό dribbling άμα το δεις από CB. Πάρα πολύ καλό defending αν το δεις από right back. Πολύ καλό defending άμα το δεις από CB. Πάρα πολύ καλό physical άμα το δεις από right back. Πολύ καλό physical άμα το δεις από CB. Οπότε είναι μια κάρτα η οποία είτε right back τον βάλεις είτε CB είναι απίστευτη. Από την defending πλευρά δεν υπάρχει νομίζω κάποιο καλύτερο ακραίο back από τον Καπίτα. Δηλαδή ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι κυρίως η επιθετικότητά του. Δεν είναι το αμυντικά τι κάνει που τον κάνει τόσο καλό. Τέλος πάντων, απλά θέλω να εξηγήσω, πάρα πολύ καλή κάρτα. Και αρκετά φθηνή θα έλεγα, okay, αρκετά φθηνή. Δηλαδή καταλαβαίνω είναι κάπως ακριβό και αυτά τα 4 squad που ζητάει και για μένα ας πούμε δεν σηκώνω να την κάνω. Αλλά πιστεύω μπροστά σε alternative επιλογές είναι αρκετά φθηνότερος. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ και το preview γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, ναι, είμαι ειλικρινής, εδώ τελειώνει, κοντεύω να κοιμηθώ άμα δεν το καταλάβατε από τη φωνή μου. Τώρα τι κάνω? Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Αυτό που σκέφτηκα είναι να δοκιμάσω να κάνω ένα draft, αλλά για να το κάνω το draft τώρα τι θα γίνει? Το μόνο που μπορούμε να κοιτάξουμε
είναι τα SBC. Τα SBC και πάω στο objective. Nice. Είναι τα objective. Πάμε λοιπόν εδώ στο objective και βλέπουμε το. Κάποιος με ρώτησε, αξίζει το FIFA να το πάρεις αυτή τη στιγμή? Ναι, είμαι ειλικρινής, για εμένα ναι, ας πούμε, που κάνω YouTube. Άμα δεν έκανα YouTube, μάλλον δεν θα το έπαιρνα. Εκτός άμα το έβρισκα κάτω από 10 ευρώ. Κάτω από 10 ευρώ, bro, μου νομίζω κάθε game σχεδόν αξίζει. Δηλαδή, άμα υπάρχει ένα game το οποίο έχει τιμή πάνω από 60 ευρώ και το βρίζει 10 ευρώ, κάτι μου λέει αξίζει να το πάρεις. Γιατί δεν νομίζω να βρεις κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν μπει στο game, μπορείς να πας να κάνεις αυτό το πραγματάκι από τον Bergam και να πάρεις έναν πάρα πολύ καλό Bergam. Μπορείς να πας να κατέβεις εδώ πέρα μετά. Κάνεις λίγα πακάκια, παίρνεις Hernandez, παίρνεις Shevchenko, παίρνεις Ballack, παίρνεις Barnes, που είναι καλές κάρτες. Ρόχο εδώ πέρα. Fernandez, ok, De La Cruz. Santa Cruz, τρελή κάρτα. Αλντοσάρι, μέτρια κάρτα. Είναι και ο special. Ο Igor Coronado, καλός φαίνεται, δεν έχω κάτι να πω ιδιαίτερο. Abdulhamid, Medran. Το θέμα είναι, υπάρχουν τόσα πράγματα να κάνεις, υπάρχουν τόσα pack να ανοίξεις, υπάρχουν πολύ φτηνά swap και υπάρχει εδώ ο Hincapie, πολύ καλό. Ο Tavernier, τι κα... What? Ποιος Tavernier είναι αυτός, bro? Αυτός είναι ο αδερφός Tavernier. Τι είναι αυτό? Καμία σχέση σχεδόν, βασικά με τον έπαιρνε σε silver. 5-3, καλό, high medium, αριστεροπόδαρος, 5-10. LM, CM, Bournemouth, England, ok, καλό, καλά links έχει ο τυπάς. Πολύ καλό είναι το pace για silver κάρτα. Καλό το shooting, καλό το passing, πολύ καλό το dribbling, καλό το defending, καλό το physical. Για silver κάρτα εδώ που τα λέμε, αυτός ο τυπάς παίζει να είναι ο Gould, ξέρω εδώ. Αλλά, ok, τι να πω τώρα. Ιρλικά, χούλι των φτωχών. Αλλά... ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι άμα πάρεις αυτή τη στιγμή το game, μπορείς να χτίσεις μια ομάδα. Μπορείς να πας να κάνεις αυτά, μπορείς να πας να κάνεις το 81 plus, μπορείς να πας να κάνεις το ένα, πας να κάνεις το άλλο. Είναι αρκετά εύκολο. Αντίθετα με άλλες χρονιές, δηλαδή πότε ήταν, από το 21 και μετά νομίζω ξεκίνησε να γίνεται εύκολο να μπορείς να πάρεις όποτε θες το game και να μπορείς να συμμετέχεις. Γιατί εγώ θυμάμαι games τα οποία άμα δεν το έπαιρνες μόλις έβγαινε. Μόλις έβγαινε, όχι να το πάρεις μια εβδομάδα μετά, ξέρω εγώ. Okay, μια εβδομάδα μετά να το έπαιρνες. Μπρο μου, ήσουν εκτός game. Δεν μπορούσες να τους φτάσεις. Οι άλλοι ερχότανε, ναι μπρο, έκανα full icon. Επειδή είναι αυτό που πολλοί YouTuber άμα το δείτε ακόμα, πάνε μόλις ξεκινάει το game και βάζουν τότε τα λεφτά. Γιατί στα παλιότερα games, τότε ήταν οι καλύτερες τιμές και η καλύτερη λογική ήταν να πας τότε, να βγάλεις ό,τι είναι να βγάλεις, να τα κρατήσεις και όταν πέσει στο market να αγοράσεις τρελές κάρτες. Ή και εκείνη τη στιγμή άμα είσαι κολόφαρδος να κρατήσεις αυτό που θα βγάλεις ή να αγοράσεις άμα είσαι κολόφαρδος πάλι τα καλύτερα πράγματα από εκείνη τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή άμα πάω εγώ και το κάνω αυτό, ποιος ο λόγος? Δείτε όσους το έκαναν. Οκ, okay, έχω ομαδάρα 2 εβδομάδες πριν τους άλλους. Είναι 2 γουλούμπρο. Nice. Έχασες 3 μηνιάτικα για να έχεις καλύτερη ομάδα από 2 πεντάχρονα μία μέρα πριν το γουλούρε. Σε ένα γουλού να μπορείς να κερδίζεις, να χάρεις. Δεν σε κατηγορώ. Απλά σου λέω, δεν αξίζει πλέον τόσο πολύ. Αλλά αυτό που αξίζει είναι ότι μπορείς να παίρνεις πλέον το game όποτε θες. Δηλαδή, άμα κάποιος ψήνεται για ποδόσφαιρο, μπορεί να πάει να το πάρει όποτε γουστάρει, όπως είχα κάνει εγώ το 21. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να δείξω. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Κατάφερα να το φτάσω έως 8 λεπτά που είναι ο σκοπός μου. Και χάρηκα γι' αυτό. Ναι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα. Δείτε τα link κάτω στην περιγραφή που είναι το δεύτερο μου κανάλι, ο Discord server μου και το fifacoin.com που έχει τα πιο φθηνά και πιο αξιόπιστα coin που θα βρείτε στο market. Πάτε και τον κωδικό μου DRST για 5% off και είστε πόπα. Μια χαρά. Και ναι, αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.